Σταθερός κάτοικος των νοσοκομείων έχει αποδειχθεί, όπως όλα δείχνουν, ο κορονοϊός. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται με κορονοϊό είναι σταθερά πάνω από 500. Ενώ αν και βρισκόμαστε σε παρατεταμένη περίοδο σχετικά χαμηλής διασποράς, περισσότεροι από 60 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με COVID-19. Όσον αφορά τα νέα κρούσματα COVID-19, τα οποία καταγράφονται τελευταία, αυτό το οποίο μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι ενώ από τη μία πλευρά είναι σαφώς χαμηλότερα από ό,τι πέρσι, για παράδειγμα, τέτοια εποχή, εντούτοις δεν έχουν μηδενιστεί και η πτωτική τους πορεία από ένα σημείο και μετά φαίνεται ότι έχει σταματήσει. Δηλαδή, ενώ έχουν πέσει χαμηλά, διατηρούνται ωστόσο σε κάποια επίπεδα και όπως φαίνεται δεν έχουν την τάση να μειωθούν περαιτέρω. Παρά το γεγονός ότι ανοίγει ο καιρός και σιγά σιγά έρχεται το καλοκαίρι. Αυτό δεν μας εκπλήσει, διότι ξέρουμε ότι ο κορονοϊός δεν εμφανίζει την μεγάλη εποχιακή κατανομή που εμφανίζει, για παράδειγμα, η γρίπη, η οποία στην ουσία εξαφανίζεται το καλοκαίρι και επανέρχεται το χειμώνα. Ο κορονοϊός είναι ένας ιός ο οποίος κυκλοφορεί όλες τις εποχές του χρόνου, απλά το χειμώνα σε κάποιο μεγαλύτερο βαθμό λόγω του συνωστισμού. Φωνά λοιπόν με τον καθηγητή επιδημιολογίας Γκίκα Μαριοκίνη, αυτό το φαινόμενο είναι μοναδικό στα χρονικά των ιογενών επιδημιών που έχουμε ζήσει μέχρι στιγμής. Ο ιός της γρίπης, με τον οποίο συγκρίνουμε διαρκώς τον κορονοϊό, δεν είναι μόνιμος κάτοικος των νοσηλευτικών μονάδων. Ο κορονοϊός θα είναι μαζί μας, θα είναι μαζί μας και για το επόμενο διάστημα. Δεν είναι στην ένταση που ήταν μέχρι τώρα, πράγματι, αλλά μην περιμένουμε ότι θα μηδενιστεί. Και το γεγονός ότι δεν τον ακούμε στις ειδήσεις ή δεν συζητιέται δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Άρα, εφόσον υπάρχει και επιμένει, έστω σε χαμηλότερο βαθμό, δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τα στοιχειώδη μέτρα ατομικής προστασίας. Δηλαδή, την καλή αντισηψία των χεριών, την αποφυγή του συνωστισμού όσο είναι δυνατόν ή τη χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός, αλλά ακόμα και σε ανοιχτούς αν ο συνωστισμός είναι έντονος. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι συνθήκες έκτακτης ανάγκης αλλά και τη μετώπιση του κορονοϊού έχουν πλέον περάσει και η νόσος δεν επηρεάζει πλέον τον γενικό πληθυσμό. Τουλάχιστον όχι στον βαθμό που ίσχυε τα προηγούμενα 2 χρόνια. Ωστόσο, η ενδημικότητα του ιού όπως την βιώνουμε σε αυτή τη φάση έχει το βαρύτερο αποτύπωμα που έχουμε δει σε ένα πνευστικό ιό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αποτύπωμα που δεν φαίνεται να εξαφανίζεται και θα ταλαιπωρήσει πολύ ακόμα τις ευάλωτες ομάδες ασθενών που έχουν ανάγκη τα νοσοκομεία.